Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αγγελική Ζωμαλά. Είμαι ψυχοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη σε διατροφικές διαταραχές και συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Όπως έχετε δει ήδη στο πρόγραμμα της ημερίδας, ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Συντίζω», τρώγοντας παρέα με την ανορεξία ή όπως λέμε πολλές φορές στο κέντρο, πίνοντας τη μάχη του αρακά, τη μάχη της σαλάτας με λάδι ή τη μάχη της φρυγανιάς και τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπως ανέφερε και η κυρία Τσιάκα στην ομιλία της, η φιλοσοφία του κέντρου έχει ως κεντρικό άξονα ανάρρωσης τη σύντηση, τη διαδικασία δηλαδή του φαγητού, ως προτεραιότητα μέσα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Έτσι, δομημένα, εποπτευόμενα γεύματα πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο, στα οποία ο ασθενής καλείται να φάει προσυμφωνημένη ποσότητα φαγητού και προσυμφωνημένο είδος φαγητού. Αυτή η συμφωνία είναι προϊόν διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο θεραπευόμενο, το διαιτολόγο, το θεραπευτή και την οικογένεια, η οποία καλείται και να το εκτελέσει. Άπαξ και συμφωνηθεί, δεν επιτρέπεται καμία σχεδόν αλλαγή, παρά τις δυσκολίες που είναι φυσιολογικό που κάθε ασθενή θα αντιμετωπίσει. Τα γεύματα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τραπεζαρίας, μέσα στο κέντρο και σε προχωρημένα στάδια ανάρρωσης, ο ασθενής μπορεί μαζί με τους συνεργάτες του κέντρου να μαγειρέψει στην κουζίνα του κέντρου και να προετοιμάσει μόνο στο γεύμα. Σε ακόμα πιο προχωρημένα στάδια ανάρρωσης, ο ασθενής επισκέπτεται εστιατόρια μαζί με τον θεραπευτή του, προκειμένου να φάνε μαζί σε εξωτερική συνθήκη. Φυσικά, προκειμένου να συμβεί αυτό, έχει προηγηθεί μεγάλη προετοιμασία. Έχει επιλεχθεί από κοινού το εστιατόριο, η ώρα του γεύματος, πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό, και φυσικά έχει ελεγχθεί το μενού από πριν και έχει προποφασιστεί το γεύμα. Αυτή η προσομοίωση της καθημερινότητας δεν γίνεται τυχαία. Είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει ο ασθενής όταν ολοκληρώσει το θεραπευτικό του πρόγραμμα να ενταχθεί με ευκολία στην πραγματική ζωή. Να συνδεθεί ξανά με τις μικρές γευστικές απολαύσεις της ζωής και να επανέλθει ολοκληρωτικά στην κοινωνική δραστηριότητα που αυτή η νόσος του έχει στερήσει σχεδόν βία. Φυσικά, όλα τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται εύκολα και δεδομένα για έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Για έναν ασθενή όμως με ανορεξία, είναι πολύπλοκα και εξαιρετικά αγχωτικά. Φαίνονται ένα αποσπέλαστο μονοπάτι, προκαλούν τρόμο και τις περισσότερες φορές προηγούνται ομοιρικές διαπραγματεύσεις και μάχες ανάμεσα στους ασθενείς και τους θεραπευτές, προκειμένου να επιτευχθεί ή να συμφωνηθεί ένα πλάνο. Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή γιατί ακριβώς μιλάμε. Μιλάμε για μια ασθένεια που επιβάλλει στον οργανισμό να αρνείται τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται για να λειτουργεί. Μιλάμε για μια νόσο που διατάζει το μυαλό να παρνηθεί βασικές και θεμελιώδεις απολαύσεις. Μιλάμε για μια αρρώστια που στερεί από νέα παιδιά τη χαρά της παρέας, της διασκέδασης και της κοινωνικότητας. Είναι σκληρός, ύπουλος και δύσκολος αντίπαλος η ανορεξία. Δεν είναι όμως ανίκητος. Νικέται με μια ολιστική αντιμετώπιση που βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση και μια δυνατή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον θεραπευτή από τη μία και τον ασθενή και την οικογένειά του από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της ολιστικής αντιμετώπισης, το τραπέζι του φαγητού είναι η πρώτη γραμμή του μετόχου απέναντι στην ανορεξία. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσω, τελειώνοντας αυτήν την ομιλία, να σας έχω δώσει μια ιδέα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο τραπέζι του φαγητού όταν ο ασθενής και ο θεραπευτής κάθονται να φάνε παρέα. Τονίζουν παρέα, γιατί είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο θεραπευτής τρώει και αυτός το δικό του γεύμα μαζί με τον ασθενή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το φανταστικό σενάριο του αρακά. Προσπαθήστε να το φανταστείτε και να το κάνετε εικόνα όπως θα σας πηγαίνω βήμα-βήμα σε αυτό. Ο ασθενής φτάνει στο κέντρο για να ακολουθήσει το συμφωνημένο πρόγραμμα σύντησης. Είναι εμφανώς καταπληκτισμένος και εξουθενωμένος από το θόρυβο που ακούει στο κεφάλι του από τη φωνή της διατροφικής διαταραχής, όπως τη λέμε. Πρόκειται για μια πανίσχυρη φωνή, άλλοτε συγκινητική σαν τις ομερικές σιρήνες και άλλοτε τρομακτική σαν την κατάρα κάποιας μάγισσας των παραμυθιών. Είναι ένα συνεχής θόρυβος στο κεφάλι του ασθενούς που δίνει μόνιμα εντολές γύρω από το τι να φάει, τι να μην φάει και πώς να το αντισταθμίσει. Η φωνή προσποιείται ότι τον νοιάζεται, τον καλοπιάνει και ταυτόχρονα τον επικρίνει και το επιτίθεται. Προσοχή! Δεν είναι η φωνή του ασθενούς, αν και οι περισσότεροι νομίζουν ότι η φωνή και οι ίδιοι είναι ταυτόσιμες έννοιες. Προκειμένου να τους βοηθήσουμε να ξεχωρίσουν, βαφτίζουμε αυτή τη φωνή με διάφορα ονόματα.
Έτσι κατά καιρούς ακούει το όνομα Βαγγελιό, Άντι, Μαντάμ Σουσού κτλ. Καθένα από αυτά τα ονόματα συνήθως κρύβει και μια προσωπική ιστορία για τον ασθενή. Ας ξαναγυρίσουμε την ώρα που ο ασθενής μπαίνει στο κέντρο, κρατώντας τη σακουλίτσα του που έχει μέσα τον τρομακτικό και άκρους αμφωτικό αρακά, τον οποίο καλείται για πρώτη φορά να φάει. Φυσικά ο αρακάς δεν είναι μόνος του, έχει και τυρί, έχει και παξιμάδι μαζί του. Όλα προετοιμασμένα και ζυγισμένα από την οικογένεια. Κοιτάει τον θεραπευτή και το βλέμμα του εκπέμπει ένα διπλό μήνυμα. Ξέρω ότι πρέπει να το φάω, βοήθησέ με, το φέρω. Και ταυτόχρονα εξαφανίσου κι εσύ και πάρε και τον παλιωρακά μαζί σου. Η αμυγδάλα βρίσκεται σε πανικό και στέλνει αφόρητα κύματα άγχου στον ασθενή. Ασθενής και θεραπευτής προχωράνε παρέα προς την τραπεζαρία. Ο μεν θεραπευτής μέσα στην τρελή χαρά, ο δε ασθενής σαν να ακολουθεί νεκρική πομπή στο πρώτο του γραφείου. Ο θεραπευτής βγάζει ένα-ένα τα καλούδια από τη σακούλα προκειμένου να τα ζυγίσει και να τα τοποθετήσει στα πιάτα, ενώ ο ασθενής αρχίζει να περιφέρεται με διακριτικό τρόπο γύρω από τα τάπερ, όχι φυσικά από όρεξη, αλλά για να τσεκάρει πόσο λάδι έχει ο αρακάς και αν γυαλίζει πολύ. Φυσικά αυτό δεν επιτρέπεται και θυμωμένος και ακόμα πιο αγχωμένος επιστρέφει στην τραπεζαρία. Τα πιάτα σερβίρονται και για τον θεραπευτή και για τον ασθενή. Ο ασθενής ρίχνει μια βιαστική ματιά στο πιάτο του θεραπευτή για να τσεκάρει τι θα φάει και εκείνος, αλλά στο τέλος της συγγραφής ποιος νοιάζεται, εδώ έχει να αντιμετωπίσει το δικό του πόνο και ειδικά και ήδη σε πανικό αρχίζει η μαγεία της φωνής ή αλλιώς η μαγεία του εγκεφάλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φάω αφού δεν πεινάω. Αρχίζει και μιλάει ίσως του Ρέι. Υπεύθυνη για την πείνα, τον δορεσμό και την πιέση. Δεν βλέπεις ότι είναι αηδία. Πιάνω το δικό μου πιρούνι και δοκιμάζω το δικό μου φαγητό και συνήθως λέω «Πω, έχω μια πείνα σήμερα». Έντρομος ο ασθενής, με κοιτάει όλο απορία. Και έχει δίκιο, γιατί στην πραγματικότητα η δικιά του πείνα έχει λειτουργεί. Και συνεχίζω. Καταλαβαίνω ότι δεν νιώθεις πείνα αυτή τη στιγμή, όμως αυτό είναι το γεύμα που πρέπει να φας για να αποκαταστήσεις τη βιολογία του εγκεφάλου σου και να κάνεις όλα τα σημαντικά κέντρα της πείνας, της γεύσης και του κορεσμού να επαναλειτουργήσουν. Ο ασθενής πιάνει διστακτικά το πυρούνι και αρχίζει να ζαλίζει τον αρακά. Η αμυγδάλα ουλιάζει καθώς αναμετράται με το λάδι. Μπαίνει ο επιστημής πυρήνας στο παιχνίδι, αυτός που είναι υπεύθυνος για την απόλαυση. Μα είναι αηδία, σου λέω. Εγώ συνεχίζω να τρώω απτόητη το δικό μου φαγητό, βγάζοντας ταυτόχρονα επιφωνήματα χαράς, τα οποία φυσικά και κατανοώ αφού ο δικός μου επιστημής πυρήνας είναι μια χαρά. Αρακά, είπαμε, όχι να έχει μέσα και καρότα και κρεμμύδια και ντομάτα, αφήνοντας φυσικά το πυρούνι κάτω. Αν δεν έχει και αυτά, θα το λέγαμε σαλάτα, όχι λαδερό φαγητό, σκέφτομαι από μέσα μου, γιατί μόνο να τολμήσω να πω τη λέξη λαδερό φαγητό, η αμυγδάλα θα βιάξει σαν σιρήνα πυροσβεστικού. Έτσι, σε αυτό το σημείο, προτιμώ να σιωπήσω. Ξαναπιάνει το πυρούνι. Ο αρακάς, ξεκάθαρα σε κατάσταση υλίκου, μετά από τόσο γύρισμα. Είμαι σίγουρη ότι εκείνη την ώρα αρχίζει η αγαπημένη φωνή να γίνεται πιο έντονη. Μη το φας, εκεί μέσα θέλουν να σε παχύνουν, θέλουν να σε κάνουν κουβάλα. Έχει αρχίσει να δουλεύει ήδη ο κομματοποιός ποιός, αυτό το σημείο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την αναστολή και την παρόρμηση και ουλιάζει μη. Σε αυτό το σημείο προσπαθώ να μιμηθώ τη φωνή που ακούει. Έλα, ξέρω τι σου λέει, μη το φας, θέλουν να σε παχύνουν, κουβάλα θα σε βγάλουν από μέσα, δεν σε καταλαβαίνουν κτλ. Κερδίζω πόντους, έχω κάνει εφηδιασμό. Δεν περιμένω ότι μπορώ να μπω στον εγκέφαλό της. Σκύβει το κεφάλι και παραδέχεται ότι αυτά της λέει η φωνή. Σε εκείνο το σημείο ξέρω ότι έχω κερδίσει ήδη μια μάχη. Και συνεχίζω. Είδες πόσο καλά την ξέρω. Δεν μπορεί να με ξεγελάσει, αλλά δυστυχώς μπορεί να ξεγελάσει εσένα. Προσπάθησε να την αγνοήσεις τρώγοντας. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μη σταματάς γιατί της δίνει χρόνο για επίθεση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή ο ασθενής τρώει ξύλο, τρώει πολύ ξύλο από τη φωνή της διατροφικής διαταραχής. Πραγματικά υποφέρει από το συνεχή θόρυβο που υπάρχει στο κεφάλι του, καθώς του επιτίθεται αμήλικτα. Ταυτόχρονα, ο κερκοφόρος πυρήνας αρχίζει να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά, που στην προκειμένη περίπτωση από την πλευρά του ασθενή μόνο κατά μπορεί να δει. Μα δεν βλέπεις ότι είναι επιτυχημένο στο λάδι. Είμαι σίγουρη ότι έχετε βάλει παραπάνω. Ίσως και παραπάνω ποσότητα αρακά. Θα πάρω 10 κιλά μέχρι αύριο να το φάω.
Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνω. Σου λέω, είναι πολύ βλαβερό φαγητό. Εκείνη την ώρα, ο ασθενής ακούει συνέχεια στο κεφάλι του, μην το φας. Σκεφτείτε αυτό να επαναλαμβάνετε χιλιάδες φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο στο δικό σας κεφάλι, την ώρα που προσπαθείτε να κάνετε το ακριβώς αντίθετο. Ο φλοιός του προσαγωγείου βρίσκεται ήδη σε εγρήγορση. Μην ξεχνάτε ότι σε όλους τους υπόλοιπους από εμάς θέλει και απλά φάτο. Και φτάνουμε στον προμετωπιαίο φλοιό, ο οποίος είναι ανίκανος να πάρει μια απόφαση. Τι να κάνω, η εσωτερική φωνή του προσαγωγείου ουρλιάζει στον εγκέφαλο. Μην το φας. Η θεραπεύτρια πάλι, από τη σειρά της, λέει, πρέπει να το φας για να γίνεις καλά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Καταλαβαίνω τη δυσκολία σου, προσπάθησε να συνεχίσεις, είμαι μαζί σου. Στη μέση αυτής της σχιζοφρενικής κατάστασης, ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να πάει κόντρα σε αυτό που ουρλιάζει στο κεφάλι του. Αλήθεια, πόσοι από εμάς πιστεύετε ότι το καταφέρναμε, αν μας τύχαινε κάτι τέτοιο. Να ολοκληρώσουμε κάτι. Όταν όλο μας το σώμα μας λέει να φύγουμε μακριά από αυτό και ο εγκέφαλός μας να ουρλιάζει ταυτόχρονα να σταματήσουμε. Νομίζω πάρα πολύ λίγοι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλο θάρρος. Τελικά ο ασθενής καταφέρνει να ολοκληρώσει το γεύμα. Όμως, καταπίνοντας και τελευταία βουτιά, ο πραγματικός λογός αρχίζει να φωνάζει. Είσαι τεράστια, είσαι χοντρή, είσαι τεράστια. Δεν σας μιλήσω για τα επίπεδα άγχους που βιώνει ο ασθενής εκείνη την ώρα. Δεν νομίζω ότι έχει επιβρεθεί κατάλληλο μηχάνημα. Όμως, ο ασθενής εκείνη την ώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί το αφόρητο άγχος που νιώθει και αρχίζει για λίγο τη διαπραγμάτευση. Θα με αφήσεις να πάω μια ώρα στο γυμναστήριο για ένα χαλαρό τρέξιμο. Αύριο σου λέω από τώρα ότι θα φάω τη σαλάτα χωρίς λάδι. Εγώ το μόνο που ψελίζω είναι ότι ξέρεις τους κανόνες και ότι αυτό δεν γίνεται. Μετά αρχίζει το κρυφό body check. Τσεκάρει το κενό στα πόδια κάτω από το τραπέζι, βλέπει αν το δαχτυλίδι γυρίζει στο δάχτυλο κτλ. Πού να βγάλεις άκρη φυλάκι μου με τόσο πειραγμένο πνευματικό λογό. Και μετά έρχεται ο πόνος. Έρχεται η απόγνωση στο βλέμμα. Την παροτρύνω να σηκωθεί από το τραπέζι, να περπατήσει λίγο. Η κίνηση αυτή είναι αυτή που μπορεί να κάνει την αμυγδάλα να σταματήσει να ουρλιάζει. Ή απλά σηκώνομαι και την παίρνω αγκαλιά και την αφήνω να κλάψει. Μέσα στο επόμενο τέταρτο, τα επίπεδα άγχους έχουν ήδη μειωθεί και τότε μπορεί να δει πραγματικά τι έχει καταφέρει. Πόση τεράστια προσπάθεια έχει κάνει. Τότε είναι η στιγμή που παραδέχεται τις μικρές αλλαγές που αρχίζει να βιώνει μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρει σήμερα το πρωί το κριτσίνι είχε για πρώτη φορά γεύση. Αρακά είχα να φάω 5 χρόνια και το κατάφερα. Το παξιμάδι δεν με τρομάζει πια τόσο πολύ. Αυτή πραγματικά είναι η μαγική στιγμή της θεραπείας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθει ένας θεραπευτής εκείνη τη στιγμή που ο ασθενής του δίνει τέτοια μάχη και την κερδίζει. Όσες φορές και αν παίξω αυτό το σενάριο, όσες φορές και να το δω, πάντα συγκινούμε με τον ίδιο τρόπο όταν η ανορεξία αρχίζει να υποχωρεί και ο ασθενής κερδίζει σταδιακά πίσω τη ζωή του. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξής. Μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να μην το καταλαβαίνουμε και να ενοχοποιούμε τον ασθενή ότι το κάνει από πείσμα ή ότι δεν προσπαθεί αρκετά. Φανταστείτε το ίδιο σενάριο που σας περιέγραψα παραπάνω με τον ασθενή να κάθεται μόνο στο τραπέζι, έχοντας μπροστά του το ίδιο πιάτο με τον αρακά. Αλήθεια, πόσες πιθανότητες έχει να το φάει. Πόσες πιθανότητες θα είδατε εσείς να το φάτε, αν συνέβαιναν όλες αυτές οι βιοχημικές δυσλειτουργίες στον εγκέφαλό σας. Μάλλον καμία. Έτσι συμβαίνει και με εκείνον. Ας σταματήσουμε επιτέλους με τα κατηγορώ και ας αρχίσουμε να νιώθουμε ενσυναίσθηση και υπομονή. Όχι λογική. Η λογική δεν μπορεί να περάσει την απέναντι πλευρά. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να την κατανοήσει κανένας εγκέφαλος που βρίσκεται σε πανικό. Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που μας προκαλεί πολύ μεγάλο άγχος, θέλουμε να το βάλουμε στα πόδια. Να τρέξουμε μακριά, με στόχο βέβαια να απομακρυνθούμε από αυτό που μας προκαλεί το τόσο μεγάλο άγχος. Έτσι κάνει ο ασθενής της ανορεξίας. Όταν η θέα του φαγητού διαγείρει τόσο πολλά κέντρα, νήσο του ρέι, επιλυγνή και κερκοφόρο πυρήνα, αμυγδάλα, το χωματοπλαίο φλοιό, φλοιό του προσαγωγείου, πνευματικό λογό, και μεταφράζεται σε έναν υπόφορο θόρυβο, σαν έχατε ένα συνεχή οδυνηρό πονοκέφαλο, ο ασθενής θέλει να το βάλει στα πόδια για να κάνει το κεφάλι του να σταματήσει να ουρλιάζει.
Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι όποια επιλογή και αν κάνει ο ασθενής που για εμάς φαίνεται άκρως παράλογη, έχει έναν και μοναδικό στόχο, να βρει ηρεμία και για λίγο τη σιωπή μέσα στο κεφάλι του. Σας προσκαλώ λοιπόν από εδώ και στο εξής, αν έχετε κάποιον αγαπημένο που πάσχει από αυτή τη φοβερή νόσο, να ερμηνεύετε τη συμπεριφορά του μόνο μέσα από αυτό το πρίσμα. Στα δικά μου μάτια, οι ασθενείς με διατροφικές διαταραχές είναι μικροί ήρωες. Είναι άνθρωποι που εκτιμώ και σέβομαι απεριόριστα, γιατί δίνουν μια μάχη με διακύβευμα την ίδια τους στη ζωή. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για τη ζωή, αυτή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στροφή. Συντίζω, σημαίνει βοηθάω τον άλλον να ζήσει. Κρατάω το χέρι στο δύσκολο αγώνα που δίνει, του δείχνω το μοναδικό δρόμο που πρέπει να πάρει για να σωθεί, τον αντέχω, προσπαθώ να τον ανακουφίσω. Κυρίως βλέπω απέναντί μου έναν άνθρωπο που δεν θέλει καθόλου να είναι αυτό που τον έχει μετατρέψει ασθενή. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, στο τέλος του κάθε γεύματος, έχω χτίσει με τον καθένα από αυτούς μία σχέση. Μία σχέση που έχει χτιστεί καθημερινά, την ώρα του φαγητού, γύρω από ένα πιάτο. Μια σχέση που ξεκινάει με πολύ άγχος και μετατρέπεται σε σχέση ζωής, όπως ακριβώς και η σχέση μας με το φαγητό. Είναι εκεί, την ώρα του φαγητού, που ανακαλύπτει ξανά μαζί με τον θεραπευτή του ότι μπορεί να παραμερίσει.